Μετά τις αντίστοιχες επενδύσεις που έγιναν στην περιοχή του Ερασμίου, μία ακόμα ιδιωτική επένδυση στο χώρο της γεωθερμίας προωθείται αυτή τη φορά για την περιοχή του Δήμου Αυδείρων. Πρόκειται και πάλι για μία επένδυση με βάση τη στην δημιουργία θερμοκηπιακών μονάδων για αγροτική παραγωγή, με το ύψος της επένδυσης να αγγίζει το 8 εκατομμύρια ευρώ, δημιουργώντας παράλληλα περίπου 100 νέες θέσεις εργασίας, ενώ από την άποψη αδειοδοτήσεων όλα αναμένεται να είναι έτοιμα στις αρχές του προσεχούς καλοκαιριού, ώστε ο επενδυτής να προχωρήσει στην υλοποίησή της. Η λογική της επένδυσης είναι αντίστοιχη και ανάλογη με τις άλλες δύο επενδύσεις του Ερασμίου, των θερμοκηπίων Θράκης και της Έλαστρων Αγροτικής. Εδώ αυτοί οι επενδυτές είναι ο Όμιλος Ευθυμιάδη και συγκεκριμένα η εταιρεία Agritex, η οποία επελέχθη μετά από διαγωνιστική διαδικασία από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης προκειμένου να υλοποιήσει την επένδυση. Μιλάμε για θερμοκήπιο υδροπονίας θερμαινόμενο αποκλειστικά με την γεωθερμία, με το ζεστό νερό της περιοχής, 50 στρεμμάτων σε πρώτη φάση και 100 σε δεύτερη. Ο προϋπολογισμός της πρώτης φάσης είναι περί τα 8 εκατομμύρια ευρώ και υπολογίζουμε ότι θα απασχοληθούν άμεσα, ως εργαζόμενοι δηλαδή με τη στενή έννοια στην επιχείρηση, περί τους 100 εργαζόμενους. Όντως είναι μετά και την επένδυση της Χρυσούπολης στα λουλούδια μια ακόμη επένδυση στον νομό, είναι πάρα πολύ σημαντικό, δείχνει πλέον την κατεύθυνση η οποία έχει πάρει ο νομός ως προς την παραγωγική του βάση και αν θέλετε και μέσα σε όλο αυτό το κλίμα είναι μια νότα αισιοδοξίας, υπάρχουν δηλαδή Έλληνες επενδυτές οι οποίοι βάζουν σε αυτή τη δύσκολη περίοδο τα χρήματά τους προκειμένου να δώσουν δουλειά και να αυξήσουν την παραγωγική βάση της χώρας φέρνοντας και συνάλλαγμα σε αυτήν. Θεωρώ ότι έχουμε μια νότα αισιοδοξίας μέσα σε ένα γκρίζο περιβάλλον και υπ' αυτήν την έννοια θεωρώ αξιέπαινους και την εταιρεία Agritex του Μίλου Ευθυμιάδη που έχει υλοποιήσει πλέον αυτήν την επένδυση. Σε πόσο χρονικό διάστημα θεωρείτε ότι θα είναι έτοιμο? Δεν μπορώ να είμαι βέβαιος ακριβώς για την επιχειρηματική υλοποίηση, γιατί εξαρτάται από τα πλάνα του επιχειρηματία, τις χρηματοδοτικές του ροές κλπ. Αλλά αδειοδοτικά θεωρώ ότι μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού, δηλαδή Μάιο-Ιούνιο, θα είναι όλα έτοιμα. Δηλαδή θα έχει επιχειρηματίας όλες τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις προκειμένου να αρχίσει την επένδυση. Τώρα ο ρυθμός ολοκλήρωσης θα εξαρτηθεί από τις δυνατότητες του επιχειρηματία, το επενδυτικό σχήμα κλπ. Σε μια περιοχή όπως είναι ο νομός Ξάνθης, κατά βάση αγροτική και με μεγάλα προβλήματα ανεργίας, η δημιουργία τέτοιων μονάδων από την ιδιωτική πρωτοβουλία όχι μόνο αξιοποιεί το γεωθερμικό πλούτο της περιοχής μας, αλλά και συμβάλλει στην ανακούφιση του προβλήματος ενεργίας που έχει αγγίξει το νομό μας ακόμα και το 40% τα τελευταία χρόνια.